Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα βίντεο. Πριν πω οτιδήποτε για το παιχνίδι, πρέπει να μιλήσουμε για τον ελέφαντο στο δωμάτιο. Ναι, βασικά δεν έχουμε να πούμε τίποτα, απλώς φύγε, κάνω βίντεο. Αν αυτό το πρώτο βίντεο που βλέπεις είναι τέτοια κακόγουστα αστεία, παίζουν εδώ πέρα. Όχι, μάλλον ο ελέφαντος στο δωμάτιο είναι η καινούργια καρέκλα που έχω. Υπάρχει link κάτω στην περιγραφή για να δείτε ποια είναι. Η αλήθεια είναι ότι την έχω λίγες μέρες, αλλά η πλάτη μου ήταν πάρα πολύ χαρούμενη. Με το που την ακούμπησα εδώ πέρα σε αυτήν την καρέκλα, ήταν, Γιάννη μου, το καλύτερο πράγμα που έχει συμβεί. Γιατί τη έδωσα κάποια καλύτερα χρόνια στο μέλλον ενδεχομένως. Όπως και να έχει, τι συμβαίνει με το σημερινό παιχνίδι. Έχουν βγάλει παιχνίδια για τα πάντα, έτσι σήμερα θα πάμε να κουρέψουμε γκαζόν, παιδιά. Κάποιος καθόταν εκεί πέρα και λέει, να, το πάθος μου είναι να κουρεύω τον καζόν, ας βγάλω παιχνίδι. Αποκλείται να είμαι μόνο σε αυτό. Βγάλετε και simulator σιδερώματο, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν ξέρω. Ποιο ξυπνάει, ας πούμε, το πρωί και λέει, ω, σήμερα έχω να κουρέψω και το γρασίδι. Κάποιο, μάλλον πλούσιο, που η μόνη του έννοια να κουρεύει το γρασίδι γιατί έχει κήπο σπίτι του, δεν ξέρω. Όπως και να έχει, αυτό θα δούμε σήμερα. Το σημερινό παιχνίδι λοιπόν ονομάζεται Lawn Mowing Simulator. Γιατί το βλέπετε εδώ πέρα τι συμβαίνει. Μερικά δεν θα το καταλάβαινα καν ότι κουρεύουν τον καζόν. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει εδώ πέρα. Παρ' όλα αυτά, ήρθε η ώρα να ονομάσουμε την εταιρεία μας, η οποία θα ονομαστεί Μπλα. Έχει πλάκα γιατί ο τύπος πρέπει να κουρεύει τον καζόν 10 με 11, 11 με 12. Πρέπει να πάρει θέση στο pit stop, να αλλάξει λάστιχα. Δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει. Πρέπει να βρούμε και ένα logo εδώ πέρα για την εταιρεία μας. Αυτό εδώ πέρα, ας πούμε, με το λεπίδι είναι, ίσως να είναι κάπως επιθετικό marketing. Αυτό είμαι σίγουρος ότι είναι λόγο βενζινάδικου. Παρ' όλα αυτά, ναι, το δέχομαι. Αυτό θα είναι το λόγο μας. Και αυτός εδώ πέρα θα είναι ο Γιάννης που μπορώ να το φτιάξω όπως θέλω. Περίπου. Το αποφάσισα θα είμαστε κάπως έτσι. Και πρέπει να διαλέξουμε τώρα ποια μηχανή του γκαζόν θέλουμε. Εν τω μεταξύ, όταν ακούω εγώ μηχανή του γκαζόν, δεν φαντάζομαι ότι θα την οδηγάς. Εντάξει, δηλαδή φαντάζομαι αυτό. Και το να διαλέγεις μηχανή του γκαζόν και να είσαι ανάμεσα αυτές τις τρεις, δηλαδή αυτό εδώ πέρα, σε πηγαίνει ταξίδι Αθήνα Θεσσαλονίκη, εντάξει. Έχει 6 ρόδες. 6 ρόδες έχει μια μικρή νταλίκα, εντάξει. Αλλά το να διαλέγεις μηχανή του γκαζόν είναι πρόβλημα πρώτου κόσμου. Αν πρέπει να διαλέξεις ποια μηχανή του γκαζόν πρέπει να αγοράσεις, νομίζω ότι ζηλεύω τη ζωή σου, εντάξει. Μάλλον για εδώ θα πάω, γιατί αυτή η παιδιά έχει και κάδο, εντάξει. Δηλαδή κόβεις και μαζεύει. Δεν χρειάζεται μετά να πηγαίνεις και να τα μαζεύεις εσύ, οπότε εδώ θα πάμε. Θα τη βγάλουμε εννοείται για test drive. Δεν παίρνουμε έτσι τα τυφλά μηχανή του γκαζόν. Έχουμε εδώ πέρα προφανώς το κατάστημα, μας την έχει παρκάρει. Και είμαστε πάνω. Εν τω μεταξύ, δεν είναι αυτός ο παίκτης που έφτιαξα, αλλά ας το προσπεράσουμε, ρε παιδί μου. Το παιχνίδι είναι το simulator που πρέπει να ανοίξω τη μηχανή και να αλλάζω και ταχύτητες. Εντάξει, και έχουμε φύγει τώρα. Ρε, το εργαλείο δεν κρατιέται. Ρε, χαμός γίνεται, περίμενε. Και δείτε τι ωραίο που είναι. Ξέρεις τι, μπορεί να κάνουμε ένα μικρό μονοπάτι. You are cutting at the wrong key. Α, περίμενε. Ξέρεις τι, μπορείς να ρυθμίσεις και πόσο πολύ θα κόβεις, παιδιά. Και πάνω δεξιά φαίνεται πόσο πολύ γρασίδι έχουμε κόψει, εντάξει. Όλο αυτό που κάναμε τώρα ήταν το 1%, εντάξει. Είναι το 1%. Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω ποια είναι η διασκέδαση αυτό το παιχνίδι, ας πούμε. Εδώ πέρα κάναμε κάτι που έχει βγει από τον Ιωνό, ας πούμε, την ταινία εκείνη με τους εξωγήινους και τα χωράφια στην Αμερική. Ναι. Μπορώ να αγοράσω κάποιο που απλά αγκαλιάζει όλο το γρασίδι και το κόβει μόνο μια, ας πούμε. Όχι, μάλλον εδώ θα είμαστε, παιδιά. Έχω μια σκούπα ρομπότ που κάνει αυτή τη δουλειά και πηγαίνει και σκουπίζει, ας πούμε, όλο το σπίτι. Αλλά το μόνο που κάνω εγώ είναι να πατάω ένα κουμπάκι και το κάνει μόνη τη. Εδώ είμαι εγώ η σκούπα ρομπότ. Δηλαδή, εδώ πέρα, ας πούμε, ο φίλος τώρα μου έχει δώσει αυτό το πράγμα για test drive, εντάξει, και μου λέει, ναι, πάρ' το. Εκεί έχω γρασίδι. Πήγαινε, κόψ' το. Εντάξει, στην ουσία απλά του κόβω το γρασίδι σε αυτή τη φάση. Κανένα test drive δεν γίνεται εδώ πέρα, εντάξει. Απλά του κόβω το γρασίδι δωρεάν, αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, σκοπός είναι να πάει αυτό εκεί πέρα 20%. Εντάξει, πήγε, ωραία. Τώρα πρέπει να το γυρίσουμε πίσω, θα πούμε πολύ καλό. Θα μου πει το γρασίδι έτσι θα τα αφήσει. Ναι, φίλε, το γρασίδι έτσι θα τα αφήσω. Νομίζω ότι περνάω καλά με αυτό που κάνω εδώ πέρα. Περίμενε τώρα. Θα το ανεβάσω εδώ πέρα. Λοιπόν, φοβερό μηχάνημα, φοβερό. Ωραία, θέλω και έναν υπάλληλο για αυτή τη δουλειά. Εν τω μεταξύ, μου λέει, κάνε όπισθεν και βάλει το πάνω στο τρέιλερ. Το βάζω, αλλά δεν κάνει τίποτα, ρε. Δεν θέλει. Λοιπόν, όπως και να έχει, έχω γυρίσει πίσω εδώ πέρα στο μενού. Εμένα με έπεισε, παιδιά. Θα το πάρω αυτό. Και αρχίζουμε τώρα κανονικά. Μας καλούνε, μας παίρνουν τηλέφωνο και λένε: έχω ένα κήπο χάλια. Έλα, φτιάξτε τον και θα πάρει 8 ώρες αυτό. Έχουμε λοιπόν τον πρώτο μας κήπο. Λέγεται Μπροστινός Κήπος. Old New Cottage. Σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, μπορεί να έχει και υπάλληλους, αλλά προς το παρόν είναι μόνο ο Γιάννης εδώ πέρα που ουσιαστικά είναι ο παίκτης που έφτιαξε. Δεν πόσο αποφασισμένος είναι. Κοιτάει το γρασίδι και είναι σε φάση τα κοπεί αυτό το γρασίδι. Ωραία και αναγκαστικά με αυτό εδώ πέρα που πήραμε δεν έχει κάτι άλλο. Εδώ, παιδιά, για να είναι ευχαριστημένος ο πελάτης, πρέπει να κόψουμε το 99%. Αυτό που ελπίζω εγώ είναι να έχει, ξέρω εγώ, 2x2 κάτι. Να πάμε με ψαλίδι να το κόψουμε. Παρ' όλα αυτά, λέει recommended cut time 26 λεπτά. Και μπορεί, παιδιά, το παιχνίδι να εννοεί κανονικό χρόνο 26 λεπτά. Οκ, εντάξει, λίγο με τα simulator παιχνίδια. Κάπου έχει χαθεί διασκέδαση, νομίζω, στο όλο gaming θέμα. Αλλά οκ, κάτι θα το δούμε. Λοιπόν, εντωμεταξύ σου λέει, εγώ θέλω να είναι 5 με 6 εκατοστά. Άμα είναι 7 εκατοστά, σε βάλω να κόψει κι άλλο. Άμα είναι 4, δεν ξέρω, θα μου τα κολλήσει με σελοτέιπ πίσω. Δεν ξέρω τι ακριβώς
όπως θέλει, όπως και να έχει. Τι γίνεται τώρα, ξεκινάει και σου δίνει 4 λεπτά. Αν πει 4 λεπτά, τι 4 λεπτά, Γιάννη, και τι κάνει τώρα στα 4 λεπτά. Πηγαίνει, εντάξει, και ελέγχει. Μήπως το γρασίδι έχει κάτι που μπορεί να σου καταστρέψει το μηχάνημα που κουρεύει στον καζόν, εντάξει. Δηλαδή, μου δίνει 4 λεπτά για να αρχίσω να κάνω βόλτα στον κήπο. Να, εδώ. Έχει παρατήσει ένα κατάνα. Ή ό,τι ήταν αυτό ο Λίνας. Λοιπόν, έχει τρία πράγματα. Οπότε παίζεις και κρυφτό με πράγματα. Είναι κάποια πράγματα εδώ και έχουν κρυφτεί, ξέρω εγώ, πίσω από τις γαρδένιες, ας πούμε. Αχαχα, δεν θα μας βρει ποτέ εδώ ο Γιάννης. Α, όχι, περίμενε, κάτι βρήκαμε. Τι είναι αυτό, φτιάρι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Μπράβο. Και μένει και αυτό. Ούταν ένα ξύλο. Τα έχω μαζέψει όλα. Όπω, κουδουνάκι, λέει. Καλύτερη μα τώρα, παιδιά, λέει. Πω, έχει εδώ. Δεν ξέρω πώ είναι αυτό. Μου φαίνεται τρία στρέμματα. Πρέπει να είναι με ένα γρήγορο υπολογισμό. Μου φαίνεται τρία στρέμματα. Πρέπει το 99% να είναι 5 με 6 εκατοστά. Βέβαια, δε εδώ πέρα έχει δύο αυτοκίνητα αυτό. Αυτό έλειπε. Να κουρεύει και τον κήπο. Εντάξει, εμά θα κάνει. Μήπως έχει κάποιο άλλο αυτοκίνητο πιο μέσα. Κάτσε, θα κάνουμε βόλτα στο σπίτι του. Έχουμε τρία λεπτά ακόμα. Μπορεί να το χτυπήσει την πόρτα. Να ζητήσω από τι νερό θα μου δώσει. Ή θα είναι από αυτού που θα μου λένε: δεν πληρώνει για να πίνει νερό. Δεν ξέρω. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι. Έχουμε φορέσει τη μοβ μπλούζα. Το βλέπει αυτό το δεξί χέρι που είναι πάνω στον μπούτι. Έχω κάνει λάθος επιλογή καριέρας. Είναι αυτό ακριβώς η στάση του σώματος. Όπως και να έχει πανταμεζή, τα αρχίζει αυτό. Τρέχει ο χρόνος εν τω μεταξύ. Α, πρέπει να βάλω και ταχύτητα. Σωστά, γιατί έχουμε εδώ πέρα προσομοίωση. Δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Βάζουμε και το ύψος κοπής 6 εκατοστά. Πατάμε πάνω στο γρασίδι. Δίνουμε εδώ και φύγαμε. Εν τω μεταξύ πρέπει να κόψω γρασίδι. Δεν πρέπει να κόψω. Αυτά εδώ, ας πούμε. Το βλέπεις. Εδώ, ας πούμε. Οπ, κατέστρεψε ένα λουλούδι. Μου κόψει τώρα λεφτά από το μισθό μου, παιδιά. Για να ακριβολογούμε. Πώς διάλογο θα καταλάβει άλλο ότι κατέστρεψε ένα λουλούδι, να πούμε. Τόσα λουλούδια έχει, τα έχει μετρημένα. Ξυπνάει κάθε πρωί και κάνει απολογισμό. Εδώ έχω 22 μαργαρίτες, 3 γαρδένιες, 8,5 παπαρούνες. Τι τις κάνεις παπαρούνες αρχικά. Δεν πρόκειται να καταλάβει τίποτα. Παρ' όλα αυτά, γενικά, το gameplay του παιχνιδιού, αν είχατε απορία, δηλαδή πέρα από αυτά που έχουμε κάνει ως τώρα, το core gameplay, ρε παιδί μου, εντάξει. Ο πυρήνας του gameplay είναι αυτό εδώ το πράγμα που κάνουμε τώρα, εντάξει. Ωραία, έχουμε κάνει σχεδόν ένα κύκλο και έχει φύγει το 10% που αυτό με κάνει και χαρούμενο, ρε παιδί μου, εντάξει. Ωραία, τώρα πρέπει να κάνω ακριβώς το ίδιο, αλλά λίγο πιο μέσα. Δηλαδή, ουσιαστικά τι κάνουμε, παίρνουμε αυτό εδώ πέρα το πράγμα που πηγαίνει με 5 μίλια την ώρα και κάνουμε κύκλο στον κήπο του, λες και είναι σε Φόρμουλα 1. Αλλά τουλάχιστον, ρε φίλε, στη Φόρμουλα 1 έχει κάποιον αντίπαλο, κάτι. Εδώ πέρα ο αντίπαλο είναι το γρασίδι. Δεν μπορεί να πάει τίποτα λάθος, ας πούμε. Το χειρότερο που μπορώ να κάνω είναι να του κόψω δυο μαργαρίτες ακόμα, ας πούμε. Αυτό είναι η μεγαλύτερη κακοτυχία που μπορεί να μου τύχει. Βέβαια, εδώ δικό το παιχνίδι, αν προσέξετε, κάτω δεξιά βλέπετε ότι έχει κάτι που γεμίζει και έχει ένα κόκκινο βελάκι. Όταν πιέζω πολύ τη μηχανή, κάνει overload αυτό το πράγμα και δεν πρέπει να το κάνω γιατί μου χαλάει τον κινητήρα. Και επίσης, χαλάνε και οι λεπίδες που έχω. Οπότε το γρασίδι δεν κόβεται σωστό μέγεθος. Το οποίο δεν αλλάζει για πολλά. Ακόμα κύκλους κάνω. Απλά πρέπει να προσέχω και λίγο την ταχύτητα. Είναι αυτό έχει ως μηχανισμό το παιχνίδι. Να, οπ, έγινε κόκκινο. Όπα, λέω τώρα, σταματάω. Μην μου κάνει εδώ πέρα το εργαλείο. Θα έχουμε θέμα μετά. Μείνουμε άνεργοι. Με εκείνα και με τούτα όμως, παιδιά, έχουμε πάει 54% σχεδόν. Ρε, χαμός έχει γίνει. Και σου δίνει και μία ευχαρίστηση το παιχνίδι. Μάλλον δεν ξέρω γιατί εγώ δεν λαμβάνω καμία. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω σε τι κοινό απευθύνεται, ας πούμε. Είναι τύπου. Είναι μάλλον μόνο σε κυπουρούς. Ναι, αυτό μπορώ να καταλάβω εγώ. Με ειδίκευση στο γρασίδι, συγκεκριμένα. Βέβαια, το γεγονός ότι, ας πούμε, τώρα είμαστε στο 73% και πάνω από το μισό κήπο τον έχω κουρέψει. Ίσως να λέει κάτι και για μένα, εντάξει. Δηλαδή, okay, αυτή τη στιγμή έχω βάλει στη γωνία το παιχνίδι και λέω πράγματα. Έφαγα και ένα λουλούδι εκεί πέρα, δεν πειράζει. Αλλά το γεγονός ότι θέλω κάπως να το ολοκληρώσω, ίσως να λέει κάτι και για μένα, εντάξει. Ότι έχουμε εκεί πέρα το στόχο του 99% κουρεμένο γρασίδι και εγώ για κάποιο λόγο θέλω να το κάνω αυτό, ρε παιδί μου. Και να το δείξω και στο ίντερνετ. Είναι και αυτό ίσως κάτι, δεν ξέρω. Πέναλτι, Γιουντάμας, έκανα ζημιά στο έδαφος. Δεν με χαίζει, ρε παιχνίδι, δηλαδή. Κοίτα εδώ πέρα τι έχω κάνει αρχικά, εντάξει. Και είμαι στο 86%, παιδιά, και τώρα είναι το δύσκολο σημείο που πρέπει να βρω τα σημεία που δεν έχω κουρέψει, ας πούμε. Γιατί ως τώρα, εντάξει, ήταν εύκολο, απλά έκοβα βόλτες. Και προχώρα γι' αυτό, κουρευόταν. Τώρα έχω αφήσει κάποια σημεία. Θα πάω να το θυμίσω στην πόρτα, πω τελείωσα. Θα μου πει τι είναι αυτά εδώ πέρα που πετάνε διάμεσα. Δηλαδή, άμα το παρατηρήσετε, είναι λες και έχει μοϊκά να ξέρω εγώ το γρασίδι. Είναι κάπως αυτή η φάση. Που μάλλον δεν πρέπει να είναι έτσι. Αλλά τι διάλογο, 9% μένει. Πάμε να το κάνουμε. Ξέρετε, ξαναέκανα ζημιά στο έδαφος, παιδιά. Και αυτό που με ανησυχεί τώρα είναι ότι μπορεί εγώ να έχω κάνει όλο αυτό και το βλέπετε. Εκεί πέρα πάνω δεξιά είναι ο πραγματικός χρόνος. Εντάξει. Είμαι ένα δεκάλεπτο εδώ και το κάνω. Αλλά αυτό που με απασχολεί είναι ότι μπορεί να μην πληρωθώ κιόλας. Μπορεί να μπω μέσα, να μου πει τι είναι αυτό. Ναι, το κούρεψες όλο, αλλά κοίτα πώς μου το έχεις κάνει κάτω. Εδώ μου το έχεις χαράξει. Μετά θα τον βρίσω, ας πούμε. Δεν. Και έτσι γεννάται η βία, παιδιά. Ναι, με τέτοια συμπεριφορά γεννάται η βία, καταλαβες. Είμαι στο 96,5 και είμαι σίγουρος ότι αυτός με κοιτάει από το παράθυρο. Και δεν είναι ακόμα ευχαριστημένος. Δεν είναι σε φάση. Α, εντάξει, έλα μωρέ το παλικάρι, το βλέπω που παιδεύεται εδώ πέρα. Α, το να πάει στο διάλογο, δεν πειράζει να πάει στο 99, δεν είναι ανάγκη. Μια χαρά το κούρεψε. Όλο. Όχι, εγώ πρέπει να βρω τώρα που έχω αφήσει γρασίδι.
Για να πάει στο 99. Οπότε θα πάρω και μια μαργαρίτα μαζί μου. Τι είναι αυτό. Βέβαια το παιχνίδι έχει κάτι που λέγεται Pro View. Οπότε πατάς Control για αρκετή ώρα και σου εμφανίζει που έχει γρασίδι. Θες εμπειρία χρόνων για να το αποκτήσεις αυτό, να ξέρετε. Δεν έπαιξε γέλασε. Ναι, το παιχνίδι που πήγε για 26 λεπτά είμαι στα 15,5, εντάξει. Δηλαδή δεν έλεγε κάτι στην τύχη, γιατί εδώ είμαι 98,1, ναι μεν, αλλά πρέπει να βρω πού είναι αυτό το γρασίδι που είναι μεγαλύτερο για να το κουρέψω. 98,9 παιδιά. 98,9. Έλα κάτι. Cutting complete. Τα 17,41 χρόνο ρεκόρ. Το βλέπετε, είναι 17.41, παιδιά. Εγώ νιώθω ότι είμαι εδώ 8,5 χρόνια, εντάξει. Νομίζω ότι έχω φάει τα καλύτερά μου χρόνια εδώ πέρα. Είμαι πανέτοιμος. Του χτύπησα και μια γλάστρα εδώ πέρα. Χτύπησα λίγο τη ζαρντινιέρα. Αλλά να πάει να χεστεί, εντάξει. Θα την βάλει στη θέση του. Δες όμως τι ωραίο που έγινε. Βέβαια, εντάξει, ναι. Okay. Νομίζω ότι δεν θέλω να ξαναδώ γρασίδι, ας πούμε, ποτέ στη ζωή μου, αλλά έγινε ωραίο. Έγινε ωραίο. Μπράβο. Εν τω μεταξύ έχει αφήσει και τις ροδιές αυτό το πράγμα. Επόμενη αποστολή λέει ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Okay, εντάξει, δεν υπάρχουν αρκετά λεφτά για αυτό. Δεν υπάρχουν αρκετά λεφτά που μπορεί κάποιος να μου δώσει και να μου πει κούρεψέ το στο 100%, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά βγάλαμε 302 pounds, παιδιά. Εντάξει, δεν και λίγα. Δεν και λίγα. Και μας έκοψε το 10,5 pounds. Ήρθε αυτός, έλεγξε και λέει: Ωπ, έχεις κάνει ζημιές εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ, η ζημιά βέβαια που κάναμε εδώ πέρα στο έδαφος ήταν 51 cent, ας πούμε. Τι του χαλάσαμε και κοστίζει 51 cent, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό τώρα εν τω μεταξύ, παιδιά, έχει μέσα ακόμα το γρασίδι. Εντάξει, δεν το αδειάσαμε και πρέπει να το αδειάσαμε εκεί πέρα δίπλα, πάνω στο αυτοκίνητο και να φεύγουμε. Θέλει βενζίνη, θέλει τα λεπίδια του να τα προσέχεις, έχει τέτοια πράγματα το παιχνίδι. Αυτό που θέλω να δω εγώ είναι, ρε παιδί μου, μετά τι συμβαίνει εδώ πέρα. Έχει, κάτσε λίγο, αυτό ας πούμε πηγαίνει με 12 μίλια, παιδιά. Τι κάνει ακριβώς. Και εδώ υπάρχει και το Ground Master 3300. Αυτό κουρεύει γρασίδι, του φέρνει πίσω τον μπαλάκι από τον γκολφ και μπορούν να περάσουν καλά και τα παιδιά σου ενδεχομένως. Αυτό πηγαίνει με 15 μίλια την ώρα, κάνει 38 χιλιάρικα. 38,5. Μπορεί να αγοράσει ένα Τέσλα με αυτά τα λεφτά. Πάρει αυτό, δεν ξέρω. Α, εδώ έχει πάλι κήπο και έχει ένα γκαζίμπο στη μέση. Και επίσης θέλει 99,5 αυτό. 99,5. Θέλει και λίγο ακόμα. Εντάξει, 0,5% δεν τον ενοχλεί. 1% όχι, εκεί με ενοχλεί. Νομίζω ότι ήταν αρκετά με αυτό το παιχνίδι. Ήθελα αυτό να το βιώσω. Μήπως ρε παιδί μου και μου αλλάξει γνώμη, όχι δεν μου άλλαξε παιδιά, δεν ξέρω. Νομίζω δεν θέλω να έχω σπίτι με κήπο ποτέ στη ζωή μου. Όπως και να έχει αυτό το βίντεο για σήμερα, εδώ πέρα τριγύρω μου θα εμφανιστούν άλλα βίντεο. Αν θέλετε, κλικάρτε, πηγαίνετε, τα βλέπετε. Κάτω στην περιγραφή θα έχω link για το παιχνίδι και διάφορα άλλα links που προσφέρουν σε δικά μου social media. Οπότε ανοίξτε την περιγραφή και τσεκάρετε τα. Και αυτά τα λέμε σε επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.